ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας αυτό το μεσημέρι. Και Μαριλένα, σε αυτό το σημείο πάμε και πάλι στην Αίγυπτο να δούμε εικόνες. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι οι εικόνες που βλέπουμε. Είναι η αναβάθμιση της διόρυγας του Σουέζ. Πλέον είναι άλλες οι δυνατότητες, αλλάζουν τα δεδομένα παγκοσμίως για την αυσιπλοεία. Βλέπουμε εδώ τις εντυπωσιακότατες εικόνες που μας έρχονται από την Αίγυπτο, από την διόρυγα του Σουέζ. Ένα τεράστιο έργο, ένα φαραωνικό έργο. Και κυριολεκτικά μπορούμε να το πούμε, Μαριλένα Γεραντώνη. Προλίγου βλέπαμε στα πλάνα μας, Νίκο, την άφιξη του Προέδρου, του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ-Σίσι. Έφτασε πάνω σε ένα γιότ που ανήκει στη βασιλική οικογένεια. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα. Να πούμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος στην τελετή. Ωστόσο, βρίσκεται εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Μετβέντεφ και πολλοί άλλοι ξένοι ηγέτες. Να πούμε ότι είναι ένα έργο που, όπως είπες και εσύ, αλλάζει την παγκόσμια ναυσιπλοεία με συντόμευση του χρόνου διέλευσης των πλοίων. Τα εγγένεια πραγματοποιούνται αυτή την ώρα. Ναι. Και έχει τεράστια σημασία να το πούμε και από άλλες απόψεις, όπως από την γεωπολιτική άποψη βεβαίως, η οποία είναι προφανέστατη. Αλλά είναι στρατηγικό άλλη... το θαλάσσιο ακριβώς, πέρασμα. Ακριβώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, να λάβουμε υπόψη μας και την Αίγυπτο, αυτή καθε αυτή, μια χώρα η οποία έχει περάσει τόσα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και εδώ βλέπει μια ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει μια ανάκαμψη για την αιγυπτιακή οικονομία, όπως επίσης και η αναβάθμιση γενικότερα του ρόλου της ίδιας της χώρας έτσι, στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε εδώ και τις εντυπωσιακές εικόνες, μεταξύ άλλων και τους εξκαφείς που έχουν παραταθεί στις όχθες, όπως βλέπουμε εδώ το σχετικό πλάνο με δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις του ναυτικού, έτσι ώστε να δοθεί και αυτός ο πανηγυρικός χαρακτήρας. Και αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα πραγματικά εντυπωσιακή και δίνει, αν θέλετε, και αυτή την προοπτική έτσι, της συγκεκριμένης διόρυγας, και να φανταστούμε πάνω απ' όλα σε πλανητικό επίπεδο, δηλαδή βλέποντας γενικότερα το χάρτη της Σιφηλίου, ότι αντιπροσωπεύει πάρα πολλά πράγματα μια διόρυγα η οποία συνδέει τη Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία συντομεύει εξαιρετικά την αυσιπλοεία, τη διακίνηση αγαθών, τη διακίνηση ανθρώπων σε ένα τόσο μα τόσο σημαντικό πέρασμα. Έχει μήκος 72 χιλιόμετρων, να προσθέσουμε, Νίκο. Θα λειτουργεί με την ήδη υπάρχουσα διόρυγα. Θα επιτρέπει την αμφίδρομη κυκλοφορία των πλοίων από το πέρασμα αυτό και βέβαια τη συντόμευση διέλευσης των πλοίων. Θα μειώσει επίσης και το χρόνο αναμονή τους από τις 11 στις 3 ώρες. Και βλέπουμε εδώ τις εικόνες με τους επισήμους, τους ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δεκάδες οι ηγέτες που βρίσκονται εκεί. Το λέγαμε νωρίτερα, είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα μπορούσε να λείπει. Μιλάμε για την Αίγυπτο, για μια χώρα που και για την Ελλάδα είναι τεράστια η σημασία. Γενικότερα στην ευρύτερη, θα έλεγα, έτσι, περιοχή και λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την ίδια την Αίγυπτο, αλλά και ευρύτερα. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε τις εικόνες, κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση. Είναι εικόνες των εγγενείων της νέας διόρυγας του Σουέζ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε, το λέγαμε και νωρίτερα, Μαριλένα, σε μόλις 12 μήνες, αντί για 3 χρόνια τα οποία είχαν υπολογιστεί αρχικά. Ναι, 43.000 άνθρωποι εργάστηκαν μέρα νύχτα σκάβοντας και κατασκευάζοντας την επέκταση της διόρυγας. Μια επέκταση η οποία αναβαθμίζει τη δυνατότητα διέλευσης από 49 πλοία που είναι σήμερα στα 97. Και βεβαίως έχει και πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο από πλευράς εσόδων. Γι' αυτό σας έλεγα και νωρίτερα την πτυχή της αιγυπτιακής οικονομίας, καθώς τα ετήσια έσοδα από 5,3 δισεκατομμύρια το 2015 θα φτάσουν τα 13,2 δις το 2023, κάτι που θα καταστήσει τη διόρυγα αυτή ως μία από τις σημαντικότερες έτσι, θαλάσσιες εμπορικές οδούς σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου βεβαίως παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι εικόνες που μας έρχονται είναι σε απευθείας σύνδεση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Νίκο, που λες, ότι θα αναζωογονήσει την παραπέουσα οικονομία της Αιγύπτου, η οποία έχει υποφέρει πάρα πολύ μετά το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης. Μάλιστα. Βεβαίως.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και αργότερα, μόλις έχουμε έτσι εικόνα, εντυπωσιακή εικόνα. Εδώ το σέλος από τον Sky, κυρίες και κύριοι, πάντα έχουμε ένα βλέμμα προς τη γενική εικόνα, προς τον έξω κόσμο, έτσι ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει και εκεί, καθώς λίγο ή πολύ πάντοτε μας επηρεάζουν και αυτά τα γεγονότα. Τώρα,